Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Σήμερα θα πάμε στη Ουάσιγκτον. Εκεί όπου ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Αλέξο Τσίπρας, θα πάει και θα δει τον πλανητάρχη, τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ. Θα κουβεντιάσουν μαζί για όλα τα θέματα. Θα μιλήσουν για το τι γίνεται στην Ευρώπη και πολύ περισσότερο για θέματα που αφορούν Αμερική και Ελλάδα. Σημασία έχει να μην πάμε μόνο για μια φωτογραφία, όπως λέει ο λαός. Όχι, Αλέξη μου. Να πας να δεις τον κύριο Τραμπ, να μιλήσεις μαζί του, άλλωστε πρέπει τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που υπάρχει μια διαφορά μεταξύ Τουρκίας και Αμερικής, που δεν τα έχουν καλά, είναι κάτι που πρέπει εμείς να το εκμεταλλευτούμε. Να κερδίσουμε κάτι από αυτή την κόντρα Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε κάτι όλα όσα όχι μας ανήκουν, πρέπει. Έτσι λοιπόν, άλλωστε η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα τέτοιο χώρο που ενδιαφέρει πολύ τους Αμερικανούς. Θα πρέπει λοιπόν σήμερα να κερδίσουμε κάτι από αυτή τη συνάντηση. Αλλά για σκεφτείτε ρε παιδιά, τι έλεγε ο Αλέξο Τσίπρας και τα άλλα παιδιά της αριστεράς για τον κύριο Τραμπ, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για την Αμερική γενικότερα. Θυμάστε που έλεγαν έξω οι βάσεις του θανάτου, κάτω οι Αμερικανοί δολοφόνοι των λαών κτλ. Αυτά ξεχάστηκαν ως διαμαγείας. Άλλωστε όπως ξεχάστηκαν και οι πορείες που έκαναν εκεί στην Αμερικανική Πρεσβεία εδώ στην Αθήνα με βιοπραγίες, με πολλά θέματα. Έτσι σήμερα ο κύριος Τσίπρας βρίσκεται πού? Στη Ουάσιγκτον και θα δει τον κύριο Τραμπ. Βέβαια είναι ο 10ος Έλληνας πρωθυπουργός που πάει εκεί και θα συναντηθεί με πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πρώτος ήταν το 1946, αν θυμάμαι καλά, ο Τσαλδάρης. Είδε τον Τρούμαν και βεβαίως πήραμε το δόγμα Τρούμαν, πήραμε χρήματα, γιατί με τον εμφύλιο πόλεμο τότε τα πράγματα ήταν χειρότερα από ό,τι είναι σήμερα στην Ελλάδα. Να σας πω ακόμα ότι το άγαλμα Τρούμαν, εκεί στη Βασιλεώς Κωνσταντίνου, το έριξαν πολλές φορές οι αριστεροί και βεβαίως στήθηκε ξανά. Σημασία έχει ότι όλα αυτά ξεχάστηκαν. Και σήμερα βλέπετε ότι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας είναι στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι στο γραφείο Οβάλ του κυρίου Τραμπ και κουβεντιάζουν. Άλλαξαν οι καιροί, φίλες και φίλοι, όμως Αλέξη, αν είναι για μια φωτογραφία, έκανες κακό που πήγες. Όχι μόνο φωτογραφία, επαναλαμβάνω, να κερδίσουμε και κάτι.